Καλησπέρα, τσεκ τεκνά, ο Κώστας εδώ. Πέρασαν και 2 χρόνια από την τελευταία φορά που κάναμε κάτι παρόμοιο. Εν τω μεταξύ μου λείψε πάρα πολύ να κάνω eBay unboxing, μου λείψε πάρα πολύ να ανοίγω random πακέτα, τα οποία, πράγματα τα οποία παίρνω και ξεχνάω ότι έχω πάρει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάνω κάτω θυμάμαι, γιατί έχουν περάσει γύρω στους 2 με 3 μήνες που κάναν να έρθουν. Άργησαν αρκετά και έχω ακόμα 2-3 που περιμένω, αλλά δεν έχω υπομονή να περιμένω, οπότε λέω να σας ανοίξω τα συγκεκριμένα να τα δείτε, να τα δούμε παρέα. Είναι το τελευταίο unboxing eBay που κάνω σε αυτό εδώ το χώρο, λογικά, γιατί αν κρίνω από αυτά που έχω παραγγείλει θα έρθουν και τα τελευταία και μετά ξανά στον καινούριο χώρο, οπότε μάλλον από το καλοκαίρι θα έχουμε καινούριο χώρο. Μου λείψε και το setup, μου λείψαν όλα, πολύ ωραίες εποχές και θέλω να το συνεχίσω, να το συνεχίσω πολύ πιο ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχω σήμερα, κάποια πακετάκια, κάποια ενδιαφέροντα πακετάκια, αν θα είναι η διεύθυνση Klein Mine, θα είναι ο τελευταίος καιρός που είμαι εδώ, οπότε κομπλέ. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα, στα βάλω στην άκρη όμως. Και μάλλον, δεν ξέρω πώς το έχω σετάρει στο edit, αλλά μάλλον παίζει να είναι κάπου εδώ πάνω η κάμερά μου όπως τα παλιά, στα ωραία εκείνα χρόνια, και κάτω τα τέτοια, να θυμηθούμε πώς είναι. Λοιπόν, πρώτο πακέτο είναι αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ έχω πάρει αρκετά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν θυμάμαι τι έχω παραγγείλει από τότε που το πήρα. Πάμε να δούμε και ποιο μαχαίρι. Θα ανοίξω με αυτό σήμερα. eBay, μαχαίρι για eBay unboxing. Λοιπόν. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πρώτο πακετάκι είναι αυτό εδώ. Αν πεις Κώστα, τι είναι αυτό εδώ. Είχα πάει από τα Jumbo πριν από πολύ καιρό και αγόρασα κάτι λαμπάκια. Αλλά δεν μ' άρεσαν γιατί ήταν μεγάλα. Έτσι πήγα και πήρα κάποια λαμπάκια τα οποία είναι με μπαταρία. Είναι πάρα πολύ ωραία και τι θέλω να κάνω. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Έχω κάτι λαμπίτσες. Είναι αυτές εδώ πέρα. Να σας δείξω και εδώ. Είναι αυτές οι λαμπίτσες λοιπόν. Προσέξτε να δείτε. Αυτά είναι ποτήρια που παίρνεις από τα Jumbo ή από οπουδήποτε. Τώρα διαφήμιση στα Jumbo κάνω, αλλά τέλος πάντων. Και σκεφτόμουν, επειδή δεν με βολεύει, γιατί αυτά σκουριάζουν πάρα πολύ εύκολα. Και ενώ στην αρχή είναι ωραία και διασκεδαστικά για να πίνεις οτιδήποτε, μετά από λίγο δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να πιείς οτιδήποτε. Σκέφτηκα και έκανα το εξής. Γιατί τα ήθελα για ντεκόρ για τα βίντεο. Είχα ξαναπαραγγείλει σε MOV και το βάζω μέσα, βάζω την μπαταρία και απλά ανάβει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι MOV, τώρα φαίνεται μπλε εδώ πέρα, αλλά πιστέψτε με είναι MOV. Και πήρα και σε Fuchs, ροζ έντονο, για να τα έχω σε φάση να κάνω αντίθεση, να κάνω ένα μικρό DIY, δηλαδή τυπικά θα το βάλω εδώ μέσα. Και ναι, παίζει να κάνω και βιντεάκι ξεχωριστά γι' αυτό. Θα ήθελα να κάνω ένα ξεχωριστό βιντεάκι γι' αυτό. Πραγματικά θα ήθελα να κάνω και είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίος τρόπος, οικονομικός. 2 ευρώ αυτό και 2 ευρώ με 5 ευρώ κάνεις ένα πάρα πολύ όμορφο διακοσμητικό για το χώρο σου. Οπότε ναι, με συμφέρει πάρα πολύ αυτό. Κάνει ωραίο τον ντεκόρ και όλα αυτά με ένα 5 ευρώ για την πλάκα. Οπότε ναι, νομίζω ότι ναι, αξίζει και μετά παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να στρίψω όμως λίγο την κάμερα, γιατί η κάμερα για κάποιο λόγο δεν ξέρω, ακολουθεί το χέρι μου. Hugh Green, αγαπημένη Hugh Green. Αγαπημένη Hugh Green, γιατί πραγματικά βγάζει τα καλύτερα καλώδια. Τα έχω αλλάξει όλα σχεδόν. Έχω άπειρα καλώδια στο σπίτι, αλλά αυτά που χρησιμοποιώ είναι τα Hugh Green. Ήθελα να πάρω. 2 έχω πάρει. 3, τι έχω πάρει εδώ μέσα. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Όχι, έναξι. Έχω πάρει κι άλλο, αλλά προς το παρόν ήρθε αυτό. Και ναι, είναι ένα καλώδιο το συγκεκριμένο. Θα σας τα ανοίξω και θα σας πω λίγο. Επειδή έχω 2 capture card αυτή τη στιγμή, η μία capture card δεν έχει καλό καλώδιο mini HDMI σε USB, οπότε πήρα αυτό για να βελτιώσω την ποιότητα, γιατί τα Hugh Green δεν συγκρίνονται, παίζει να είναι τα καλύτερα αυτή τη στιγμή για μένα, οπότε και τα συνιστώ, τσιμπήστε τα, έχει κατάστημα Hugh Green ίδια στο eBay, οπότε αγοράζεται απευθείας από το κατάστημα της Hugh Green στο eBay. Τα αγόρασα, ήρθε και φτηνό. 1,5-2 ευρώ έκανε ένα μέτρο. 1,5 πόσο είναι, ένα μέτρο παίζει να είναι. Δεν θέλω και παραπάνω γιατί το capture card που χρησιμοποιώ είναι πολύ κοντά. Οπότε επειδή έψαχνα, έχω διάφορα από παλιούς σκληρούς δίσκους από, αλλά ήθελα κάτι πολύ καλό. Οπότε προτίμησα να αγοράσω αυτό. Να ξέρω ότι κάνω τη δουλειά μου όμορφα και καλά χωρίς προβλήματα. Γιατί το παλιό καλώδιο που είχα έκανε διακοπές. Οπότε αποκλειστικά Hugh Green. Συμφέρει, τσεκάρετε τα. Επόμενο. Το μεταξύ αυτό είναι αυτό, παίζει να είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, τι είναι αυτό. So cool high-end lighting. Τι φως είναι αυτό, εγώ δεν πήρα φως. Α! Οκ, ναι, κατάλαβα τι είναι.
Κατάλαβα τι είναι. Ναι. Όπου το έχω ξεχάσει αυτό, πραγματικά το έχω ξεχάσει. Αυτό μπαίνει και στο αυτοκίνητο, μέσα στο ποτηράκι για το αυτοκίνητο, γι' αυτό είναι τόσο μικρό. Για να μπορείς να το βάζεις και μέσα στο ποτηράκι από το αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, απλά θέλω ενέργεια τώρα αυτό να το τροφοδοτήσω. Τυπικά είναι ποτηροθήκη USB, η οποία παίρνεις. Εν τω μεταξύ θα φέρω αυτό εδώ κοντά. Να το βάλω εδώ πέρα να το δούμε. Και ανάβει χρώματα με το που κάτσεις το ποτήρι επάνω, για παράδειγμα. Έχω τώρα αυτό εδώ. Μέσα στο cup έχει και βεντούζα. Βεντούζα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ήταν, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάθεται και ζεσταίνει κιόλας. Όχι, είναι μόνο για φως. Λέει, τα lights need to be, τι λέει, to condition, ok. Μάλιστα, τέλος πάντων αυτό που λέει, the lack of light, come at vibration, ok. Μάλλον ενεργοποιείται κυρίως στο αυτοκίνητο, όταν δονείται και το αυτοκίνητο για κάποιο λόγο. Τώρα δεν ξέρω τι φάση. Χωρίς τέτοιο USB δεν ανάβει. Θα μου πεις το συνδέσει με το USB να τρως μπαταρία από το αμάξι. Εντάξει. Υποτίθεται ότι αυτό το βάζεις μέσα στο τέτοιο από το αυτοκίνητό σου εκεί που είναι το υποτηραθήκη. Βάζεις αυτά από πάνω και υποτίθεται ότι φέγγει. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πλήκτρο που θα έπρεπε. Κανονικά που θα έπρεπε. Γιατί. Ναι, δεν βλέπω κάτι. Μάλλον θα θέλει να φορτιστεί. Περίεργη φάση. Πάμε να το τσεκάρω. Μπορεί να είναι και καλό και να μην φαίνεται τόσο καλό. Λοιπόν. Κανονικά θα πρέπει να ανάβει ολόκληρο. Νομίζω ότι πρέπει να φορτιστεί πρώτα. Θαρώ. Δεν παίρνω και όρκο. Τέλος πάντων, είναι αυτά τα ωραία που το ανακαλύψεις την πορεία γιατί οι οδηγίες δεν είναι και καλύτερες. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι. Και φέγγει γύρω-γύρω και εδώ το άσπρο. Αν δείτε, βγάζει φως και γύρω-γύρω ποτίθεται. Μάλλον πρέπει να φορτιστεί. Ας τα αφήσω να φορτιστεί κάποια στιγμή. Λοιπόν, ας πούμε και λίγο καφέ. Και ας συνεχίσω. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Στο μεταξύ έχω πάρει μια capture card. Ελπίζω να είναι εδώ πέρα. Θα σου πω τι capture card είναι. Λοιπόν. Όσοι ξέρετε και με ξέρετε, ξέρετε ότι αγαπώ τα μηχανικά πληκτρολόγια. Εν τω μεταξύ η κάμερα συνεχίζει να στρίβει μόνη τη, στρίβει, ακολουθεί το χέρι, δεν ξέρω τι φάση, τι ναρκωτικά παίρνει. Λοιπόν, φτιάξω το πληκτρολόγιο να είναι λίγο ευθυγραμμισμένο. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ ωραίο, να το θέσω απλά, ένα switch opener. Λοιπόν, το κρατάς έτσι, βάζεις το switcher σου, το διακόπτη από το μηχανικό πληκτρολόγιο, κράπτ με το που πατήσεις κάτω, ο διακόπτης ανοίγει. Οπότε εσύ μπορείς να βγάλεις τα ελαττήρια μέσα από τους διακόπτες από το μηχανικό πληκτρολόγιο σου. Τώρα θα πεις Κώστα τι είναι αυτά. Για μένα απασχολούμαι και για κανένα 2-3 ακόμη που ασχολούνται καταλαβαίνουν τι είναι. Οπότε ανοίγεις τους μηχανικούς διακόπτες από το πληκτρολόγιο γιατί αλλιώς δεν είναι εύκολο. Μπορεί να τους σπάσεις. Βγάζεις τα ελαττήρια και μπορείς να τους κάνεις loop. Δηλαδή στην ουσία βάζεις ειδικό γράσο και γίνεται loop. Βλέπετε έχω το μηχανικό μου πληκτρολόγιο που αγαπάω εκεί πίσω. Να βγάλω τους συγκεκριμένους δεν ξέρω γιατί είναι νομίζω κολλημένοι πάνω, αλλά κάποια στιγμή θα πάρω κι άλλο ένα. Τον επόμενο καιρό που μας έρχεται και μάλλον θα αγοράσω τις Glorious τα καινούργια μηχανικά που πήραν που τα συναρμολογείς εντελώς. Οπότε ήθελα να το έχω για να μπορώ να ανοίγω τους διακόπτες και να τους φτιάξω όπως θέλω. Οπότε ναι, το έχω για μελλοντική χρήση και για κάποιο μελλοντικό βίντεο. Οπότε ναι, αυτό εδώ δεν είναι τίποτα σημαντικό, αλλά είναι ακριβό, έχει 2-3 ευρώ αυτό. Ναι, και όμως, αλουμίνιο ή ψεύτο αλουμίνιο, τέλος πάντων. Αυτό ελπίζω να το capture card. Ελπίζω να το capture card. Εντάξει, σας λέω, θυμάμαι το συγκεκριμένο να το έχω πάρει. Και είναι πολύ καλή η ευκαιρία. Ελπίζω, αν και όχι, δεν είναι. Ένα πράγμα ήθελα και αυτό το ένα πράγμα δεν θα είναι εδώ στο βίντεο. Γαμώτο! Πήρα ένα capture card να σας πω. Το οποίο είναι, κοστίζει γύρω στα 20 δολάρια και βάζεις την κάμερά σου. Είναι όπως το Elgato, το Camlink. Αλλά κάνει πολύ πιο οικονομικά και είναι ακριβώς η ίδια ποιότητα με 20 δολάρια, αντί να πληρώνω 120 και συνδέεις την κάμερά σου με το PC. Αυτό όμως είναι κάτι επίσης cool. Λοιπόν, είναι κάτι επίσης cool, θα σας δείξω, είναι τρία. Πήρα ένα για να δώσω στα αδέρφια μου. Να κρατήσω ένα εγώ και να δώσω και στα αδέρφια μου τα άλλα δύο. Ήθελα έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι ιδιαίτερο. Είναι πάρα πολύ οικονομικά. Είναι νομίσματα, αλλά τι νομίσματα είναι αυτά. Λοιπόν, είναι νομίσματα τα οποία. Έχει δύο τέτοια. Το ένα είναι yes και το άλλο είναι no. Και θα μου πεις Κώστα αποκρυφιστικά σύμβολα και ιστορίες και. Είναι πάρα πολύ ωραία.
έτσι για την πλάκα ανάμεσα σε ναι και όχι. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ διασκεδαστικό. Δεν ξέρω, θα ήθελα να κρατήσω εγώ το ένα και να δώσω και στα αδέρφια μου από ένα. Τώρα καλό κακό δεν ξέρω, αλλά ναι, έχει την πλάκα του. Άξι ο καθένας. Αυτά τα τρία, γιατί είμαστε και τρεις πάνω θέμα μας, αυτά τα τρία ωραία νομίσματα. Και, εν τω μεταξύ, γρήγορο σήμερα, ένα πράγμα ήθελα, αυτό το ένα πράγμα δεν ήταν. Πάμε εδώ, τι είναι εδώ, η αλήθεια είναι όταν το είδα, απορούσα, λέω τι στον κόρακα μπορεί να είναι εδώ μέσα, τι στον κόρακα μπορεί να είναι εδώ μέσα, γιατί είναι σε κουτί, γιατί είναι σε κουτί. Τελικά είναι σε κουτί γιατί υπάρχει λόγος να είναι σε κουτί. Και είναι ένα mug που αγόρασα. Τώρα τελευταία έχω κάνει στροφή σε πιο παραδοσιακά κατσαρόλια, να το θέσω απλά. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο mug. Και εδώ Ελλάδα υπάρχουνε. Απλά το είδα και μ' άρεσε και ήταν πολύ οικονομικό. 4-5 ευρώ. Θα σας έχω link στην περιγραφή. Ελπίζω να είναι καλό, θα το πλύνω, θα το καθαρίσω. Αλλά προσέξτε, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ... Είναι ωραίο, είναι αυτά τα μεταλλικά της κατασκήνωσης τα mug που παίρνεις. Είναι ένα φλιτζάνι καφέ στην ουσία. Σκεφτείτε ένα φλιτζάνι διπλού ελληνικού, να το θέσω απλά. Είναι αυτά που παίρνεις στην κατασκήνωση όταν πας έξω κάμπινγκ. Μεταλλικό. Πάντα ήθελα να πάρω ένα τέτοιο. Τώρα τέριασε να το δω και το τσίμπησα. Έχω δει και άλλα. Ψάχνω, παρεπτόντως. Έχω απευθυνθεί και στην ίδια την προσωπία, αλλά μου λένε ότι δεν είχανε. Είχε βγάλει το Red Dead Redemption Mugs, κόκκινα, πάρα πολύ ωραία, όταν είχε κυκλοφορήσει το Red Dead Redemption το 2. Εάν κάποιος από εσάς έχει mug από το Red Dead Redemption, τέτοιο στυλ, με το κόκκινο, αυτό το πολύ ωραίο, όσοι το έχετε δει, καταλαβαίνετε τι λέω, σας παρακαλώ, ελάτε σε επικοινωνία μαζί μου, θέλω απεγνωσμένα να αγοράσω ένα. Οπότε, σας το λέω εδώ, όποιος το έχει δει, ας μου στείλει ένα μήνυμα και ας μου πει, έχω Red Dead Redemption mug. Μπορώ να... Εντάξει, δεν θα πάμε με τρελές τιμές, αλλά σε νορμάλ επίπεδα μπορώ να κοιμανθώ. Όποιος ενδιαφέρεται, ας μου πει. Το λέω. Επίσης, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ανοίξεις δύο τρύπες από κάτω, αν δεν θες να χρησιμοποιήσεις, και να κάνεις γλαστράκια. Είναι πάρα πολύ όμορφη ιδέα, πάρα πολύ πρακτικό. Γρήγορο eBay unboxing το σημερινό, αλλά τα συγκεκριμένα τα χάρηκα. Ήρθαν γρήγορα, ήταν οικονομικά. Δεν πλήρωσα τελωνία ιστορίες για όσους ρωτάτε. Βασικά, γρήγορα δεν ήρθανε. Είχαμε από ένα έως τρεις μήνες. Τα έχω παραγγείλει τέλη Ιανουαρίου. Μέσα Ιανουαρίου, γιατί ποτέ δεν αγοράζω τις γιορτές. Με το που τέλειωσαν οι γιορτές, μέσα προς τέλος Ιανουαρίου και μου ήρθανε τα τελευταία προχθές. Και τώρα είμαστε μέσα Μαρτίου. Οπότε υπολογίστε 2,5 μήνες, 2 μήνες περίπου με 3. Οπότε ναι, καθυστερούν ακόμη και νομίζω ότι θα τραβήξει κι άλλο ιστορία. Λοιπόν. Αυτό ήταν το τελευταίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Και περιμένω και ένα capture card το οποίο ακόμη δεν έχει φτάσει. Πρέπει να δω τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. eBay unboxing, θέλω να κάνω κι άλλα. Απλά πρέπει να πάρω πράγματα κι άλλα να σας κάνω. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα, παιδιά. Γεια σας. Και δεν το ξεχάσω. Κάθε Κυριακή και Σάββατο στις 5 η ώρα κάνω live στο Twitch. Πατήστε, τα βίντεο τα βλέπετε εδώ, τα ανεβάζω. Αλλά μην ξεχνιέστε, κάντε like, subscribe και share αν θα γουστάρετε και σας αρέσει. Να θυμηθούμε τα παλιά καλά, όμορφα χρόνια. Λοιπόν, και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο εμείς. Γεια σας παιδιά, bye bye.